Μαρίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση και όλα τα δεδομένα που μας έδωσες και τα τελευταία που θα ισχύσουν για το 2021 όσον αφορά την αντιμετώπιση της υπερλιπιδημίας. Τώρα εγώ να εκμεταλλευτώ την θέση της Προέδρου και να ρωτήσω. Βεβαίως οι στατίνες σημειώνουν εν μέρη και τα τριγλυκερίδια σε έναν βαθμό, αλλά πολλές φορές συναντάμε εμείς ειδικά στους διαβητικούς να έχουν πολύ ψηλά τριγλυκερίδια. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Καλημέρα και live πλέον και από μένα. Να χαιρετήσω και τους αγαπητούς συνέδρους. Πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Δυστυχώς, λόγω του χρόνου δεν προλαβαίνει κάποιος να τα πει όλα. Επειδή ο πρώτος στόχος, όπως είπαμε, ήταν η LDL και στους διαβητικούς, γι' αυτό επικεντρωθήκαμε σε αυτό το στόχο. Παρ' όλα αυτά, αυτό που βλέπουμε συνήθως είναι και αυξημένα τριγλυκερίδια, ιδιαίτερα στους διαβητικούς μας. Και ανάλογα με το επίπεδο των τριγλυκεριδίων, θα πρέπει να παρέμβουμε ή όχι. Εάν τα τριγλυκερίδια μας είναι πάνω από 500 και επειδή ξέρουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής μας κινδυνεύει περισσότερο να πάθει άμεσα παγκρεατίτιδα παρά στο μέλλον να πάθει κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο, διορθώνουμε πρώτα τα τριγλυκερίδια. Άρα σε αυτή την περίπτωση και είναι η μόνη περίπτωση που χορηγούμε πρώτα φιμπράτη, ώστε να μειώσουμε τα τριγλυκερίδια για να μην κινδυνεύει άμεσα ο ασθενής μας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χορηγούμε πρώτα στατίνη. Πολλές φορές και μόνο η ρύθμιση του διαβήτη ή η ρύθμιση, παραδείγματος χάρη, της υπερλιπιδημίας και της λιποτοξικότητας ενός ατόμου με πολύ αρρύθμιση του διαβήτη τύπου 1 είναι ικανή να επαναφέρει τα τριγλυκερίδια στο φυσιολογικό. Εάν τώρα εξακολουθούν και παραμένουν τα τριγλυκερίδια μεταξύ 200 και 500, τότε αφού χορηγήσουμε τη μέγιστη δόση στατίνης που, όπως σωστά είπατε, μερικώς ρίχνει και τα τριγλυκερίδια, τότε μπορούμε να προσθέσουμε σε αυτό και τη φιμπράτη και να κάνουμε ένα συνδυασμό στατίνης και φιμπράτης. Οπότε αυτή είναι και η αντιμετώπιση. Όταν έχουμε τριγλυκερίδια κάτω από 200, δεν χρειάζεται σε αυτή τη στιγμή να παρέμβουμε θεραπευτικά. Απλώς ρυθμίζουμε καλύτερα το διαβήτη μας, δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στις διαιτητικές παρεμβάσεις, πολύ λιγότερα λιπαρά, λιγότερους ευαπορρόφητους ετάνθρακες, όχι ζάχαρη, όχι μέλι κτλ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, Μαρίνα. Από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Δημητριάδη, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Όχι. Καλύτερα να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει στον χρόνο και ο κύριος Ντουράκης έχει δίκιο. Κυρία Νούτση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Ωραία. Τώρα, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ράπτης, ο Θανάσης Ράπτης από το Αττικό Νοσοκομείο. Τη Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, είναι αναπληρωτής καθηγητής και είναι επίσης παθολόγος, διαβητολόγος όσον αφορά το γνωστικό του αντικείμενο. Θα προχωρήσουμε τώρα από την υπολιπιδεμική αγωγή και θα πάμε στην αντιδιαβητική αγωγή, γιατί όπως είπε η κυρία Νούτσου και έκανε παρατήρηση σωστή η ερώτηση η κυρία Χατζαγγελάκη, αυτά τα δύο συχνά συνυπάρχουν και αν διορθώσει το διαβήτη, πραγματικά τα τριγλυκερίδια μπορεί να πέσουν από μόνα τους και να ακολουθήσουν. Ο κύριος Ράτης θα μας πει για τη σύγχρονη αντιδιαβητική αγωγή στο ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 και το οποίο πράγματι έχει αλλάξει και αλλάζει συνεχώς με ταχύτητα φωτός, θα έλεγα. Και θα περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Ράτη ποιες αλλαγές έχουν γίνει στους θεραπευτικούς αλγόριθμους. Θανάση.